Κύριε Τσαρμπέ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα είχε έρθει στο παρελθόν μετά από επερώτηση του κύριου Μπούκλη. Ήταν εκεί και άνθρωποι που, από το Λουτράκι και φορείς και άνθρωποι που φτιάξαν τελικά αυτή την πρωτοβουλία που στείλαν και την επιστολή την οποία και εγώ διάβασα, οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτό. Σαφώς έχει πάρει θέση το Περιφερειακό Συμβούλιο για ένα θέμα υψής σημασίας αναπτυξιακής για τον νομό μας, αλλά και για ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Δυστυχώς, όπως αναφέρεται και στην επιστολή, δεσμεύσεις δεν έχουν γίνει πράξεις. Και είναι κάτι που μάλλον είναι η αρρώστια των καιρών. Δηλαδή, λόγια, πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε ή που θα μπορούσαμε να κάνουμε, που τελικά δεν υπάρχουν. Ο κ. Περιφερειάρχης τότε είχε μιλήσει για μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την οποία δρομολογεί. Δεν έχουμε δει μέχρι τώρα τίποτα. Είχε μιλήσει για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Επίσης δεν ξέρω ποιος δικαιούχος θα μπορούσε να κατεβάσει αυτό το έργο στο ΕΣΠΑ. Και αναμένουμε περισσότερα, είναι κάτι που έχει δεσμευτεί ότι θα ξαναφέρει στο Περιφερειακό Συμβούλιο με προτάσεις και λύσεις, γιατί δεν είναι απλά να λες κάτι και τελικά να εξαφανίζεται. Σας θυμίζω, σας θυμίζω έργα τα οποία έχουν δεσμευτεί ότι θα γίνουν από τον Περιφερειάρχη και δεν έχει ούτε καν ξεκινήσει ο τρόπος με τον οποίο θα τα διεκδικήσουμε, θα είμαστε εμείς δικαιούχοι τους και θα μπορούσαμε τελικά να τα υλοποιήσουμε. Ένα από αυτά είναι και ο προαστιακός, το ερχόμενο προαστιακός. Ένα από αυτά είναι ο Λουτράκι, στο οποίο ακούμε κιόλας ότι υπάρχουν μια σειρά από συναντήσεις με τους ανθρώπους του Λουτρακίου, με όλες τις παρατάξεις, για να το φέρετε το θέμα άμεσα και σε αυτό το προϊόν, σε αυτό το περιφερειακό που έχουμε σήμερα. Σκοπεύει να το φέρει η παράταξή σας? Κύριε Τσαρμπέ, είναι κάτι το οποίο πολύ το θέλουμε. Δεν έχω έρθει εγώ σε κάποια επαφή με τους ανθρώπους αυτούς. Σας είπα ότι διάβασα την επιστολή τους μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πραγματικά θα πρέπει πρώτα να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα φανούμε και θα είμαστε χρήσιμοι. Το να φέρουμε ένα θέμα μετά από μια επιστολή από μόνο του δεν λέει κάτι. Το να έρθουμε σε μια επαφή και να δεσμεύσουμε τον Περιφερειάρχη ή να ενημερωθούμε από τον Περιφερειάρχη, τι μελιγενέστε. Ήδη υπήρξε λένε μια θέση. Ότι η Εργοσέ ζητάει μια δέσμευση από την Περιφέρεια ότι θα φροντίσει για τη χρηματοδότηση του έργου και ότι μετά θα ξεκινήσουν οι μελέτες που χρειάζεται, που ζητάει ο κύριος Περιφερειάρχης για να προχωρήσει το έργο. Σωστά. Άρα ο ένας ζητάει δέσμευση από τον άλλον. Ναι, γιατί υπάρχουν διοικητικά καθεστώτα, υπάρχουν αρμοδιότητες. Μην νομίζετε ότι υπάρχουν αρμοδιότητες που αφορούν αυτή τη στιγμή την περιφέρεια χωρίς να υπάρξει σύμπραξη και της, και της Εργοσέ και της περιφέρειας και της δημοτικής αρχής σε αυτή τη φάση. Απλώς θα είχε πολύ ενδιαφέρον να ακούγαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη θέση όλων για αυτό το μεγάλο ζήτημα. Η θέση όλων για να μπορέσει να ακουστεί θα πρέπει να μην έρθει σαν επερώτηση ούτε σαν εκτός ημερησίας, αλλά θα πρέπει να έρθει σαν θέμα ημερησίας διάταξης. Και γι' αυτό, κύριε Τσαρμπέ, δεσπεύομαι. Μάλιστα. Εκτός από αυτό όμως έχουμε και το άλλο μεγάλο ζήτημα των απορριμμάτων. Βλέπουμε ότι αρχίζουν να πηγαίνουν βόλτες τα σκουπίδια της Τρίπολης. Εικόνες από το μέλλον βλέπουμε, γιατί όλοι θα χρειαστεί σιγά σιγά η Δήμη, μια και υποτίθεται ότι κλείνουν οι χωματερές ή έχουν κλείσει υποτίθεται. Ότι όλοι οι Δήμοι θα κάνουν τις ίδιες ενέργειες, να πηγαίνουν βόλτα τα σκουπίδια. Παρ' όλα αυτά, δεν βλέπουμε να προχωράει η κατάσταση. Απολύτως τίποτα. Και πραγματικά, κύριε Τσαρμπέ, όπως το είπατε, εικόνες που δεν μπορούν να ξεχαστούν με τίποτα και θα θέλαμε να τις κατατάξουμε στο παρελθόν, έχουν μία διάρκεια και θα τις δούμε και ακόμα χειρότερα, ακόμα και έξω από τα σπίτια μας στο μέλλον. Όσο το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων δεν λύνεται. Μία απόφαση που πάρθηκε στην Τρίπολη από τον Περιφερειάρχη και ήταν κάτι που το είχαμε συζητήσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο όταν παρακολουθήσαμε σκηνές απείρου κάλους μεταξύ δύο μεγάλων θεσμικών φορέων
του Δημάρχου της Τρίπολης και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου να ανταλλάσσουν το ποιος έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη της διαχείρισης και της, σε αυτή τη φάση. Και κάτι να τσαχυλίζουν απ' έξω. Ακριβώς. Αφού λοιπόν το παρακολουθήσαμε αυτό, εύχομαι να μην το ξανασυναντήσουμε και να μην το ξαναδούμε, γιατί σας επαναλαμβάνω ότι τα λόγια δεν μπορούν να φτάσουν σήμερα, δεν επαρκούν. Αυτό λοιπόν που έχει αξία είναι, χαρακτηρίστηκε μια περιοχή εκτάκτου ανάγκης. Γιατί χαρακτηρίζονται οι περιοχές εκτάκτου ανάγκης? Για έναν και απλό λόγο, κύριε Τσαρμπέ. Γιατί η γραφειοκρατία έτσι όπως είναι στις μέρες μας καθυστερεί εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και τελικά υλοποίηση έργων. Οι εκτάκτου ανάγκης επιτρέπουν διαδικασίες αυτές που λέμε πολύ μοντέρνα στις μέρες μας, fast track. Τι fast track λοιπόν έχει γίνει από την ημέρα που έγινε εκτάκτου ανάγκης η έρημη η Τρίπολη μέχρι σήμερα? Σας πληροφορώ, επειδή έτυχε να είμαι και την Παρασκευή εκεί, καμία. Τα σκουπίδια συνεχίζουν να υπάρχουν στους δρόμους, απίστευτα σκουπίδια στους πεζόδρομους, και πραγματικά θα ήθελα να δούμε μία λύση η οποία θα δημιουργήσει καθαριότητα στην πόλη και τελικά θα τρέξει λίγο και αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό, τον έρμο διεθνή διαγωνισμό που τόσο πολύ τον θέλουμε όλοι, που τόσο πολύ τον επικροτήσαμε και εμείς σαν αντιπολίτευση όταν προτάθηκε από τον κύριο Περιφερειάρχη, και τελικά να έχουμε μία Πελοπόννησο πρότυπο για όλη τη χώρα.